Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό την απουσία πολλών πτερήγων εδώ, παρά τα αυτά, επειδή ακούει η κοινωνία και ο λαός και εκπρόσωποι των κομμάτων, θεώρησα χρέος να μιλήσω για τους αγρότες, να πω δύο λόγια. Οι αγρότες, ναι, βεβαίως η πρωτοβουλία ανήκει στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, λέγεστε Δημοκρατική, ναι. Εύχομαι να είστε και δημοκρατικοί, γιατί ου πάσο δηλών δημοκράτης, δημοκράτης εστί, το ξέρετε. Λοιπόν, αλλά εντάξει, ελπίζω δεν έχω καμία ένσταση. Λοιπόν, οι αγρότες δεν έχουν πρόβλημα να ο κύριος Κατρούγκαλος από 20 να τους πάει 15, όπως νομίζει ίσως ο κύριος Κατρούγκαλος ή ο κύριος Τσίπρας. Οι αγρότες αισθάνονται ξένοι σε αυτή τη χώρα. Το κόστος παραγωγής είναι μεγαλύτερο από τις τιμές διάθεσης των προϊόντων τους. Δηλαδή αισθάνονται ξένοι σε αυτή τη χώρα. Ο πρωτογενής τομέας θεωρούν ότι δεν είναι τομέας με μέλλον. Και εδώ φταίει το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ, που επί 30 χρόνια τους διόριζε τα παιδιά στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ και εγκατέλειπαν την ιδέα της γης και της εκμετάλλευσης της γης. Οπότε προτιμούσαν να τα πάνε όλες στα ΕΛΤΑ, στη ΔΕΗ, τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο που έβλεπες μεγαλοαγρότη που είχε και 300 στρέμματα και έβαζε το παιδί στα ΕΛΤΑ. Για να το εξασφαλίσει το έκανε. Αυτές ήταν οι αρρωστημένες νοοτροπίες τις οποίες πληρώνουμε. Τώρα φτάσαμε σε ένα ακραίο σημείο. Σε ποιο σημείο? Να αμφιβάλλουν οι αγρότες αν μπορούν να ζήσουν. Ή μάλλον να είναι σίγουροι ότι δεν μπορούν να ζήσουν. Πέρασα όλα τα μπλόκα και έκανα συζητήσεις με πάσης κομματικής προέλευσης αγρότες. Δεν μου είπανε πες του κυρίου Κατρούγκαλου το 20 να το κάνει 15. Δεν μου μετέφεραν. Και μηδέν λέει να μας το κάνει, δεν βγαίνουμε. Αυτό μου είπαν. Και έρχεται η κυβέρνηση από την οποία θα περίμενα κάποια ευαισθησία. Και αντί να σκύψει το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων που αισθάνονται ότι το κολονάκι έχει κυβέρνηση και βλέπει σαν απόβλητους τους επαρχιώτες αγρότες, αντί να σκύψετε στα προβλήματα του λαού, τους λέτε φοροφυγάδες, τους λέτε κακούς, ακροδεξιούς. Αυτός είναι ο πλέον ανόητος τρόπος να αμυνθεί μια κακή κυβέρνηση σε προβλήματα ανθρώπων τόσο αγχώδη και αγωνιώδη. Ο οποιοδήποτε τύραννος θα μπορούσε να το κάνει, να τους πει ακροδεξιούς, να τους πει ταραχοποιούς. Ήρθαν από την Κρήτη, είδα κάτι σκηνές. Τα όπλα τους ήταν μια γλίτσα. Και το έκαν τα ΜΑΤ, παρετάχθησαν τα ΜΑΤ. Δηλαδή η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση που λέει ότι είναι αριστερή, παρέταξε τα ΜΑΤ απέναντι στους αγρότες της Κρήτης, της Λάρισας. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Αν αυτές οι σκηνές είχαν γίνει γνωστές για τους αγρότες πριν τις εκλογές, θα ψήφιζαν όπως ψήφιζαν? Ρωτώ. Θα ψήφιζαν? Αν μπορούσε και να οραματιστούν οι αγρότες αυτά τα που συμβαίνουν σήμερα, ότι μια κυβέρνηση που ονομάζεται αριστερή αντιπαραθέτει τα ΜΑΤ στην αγωνιώδη τους διαδήλωση για επιβίωση, θα ψήφιζαν? Άρα εδώ έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει λαϊκά ερίσματα. Ξέρετε, με τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς λόγω του ότι πρόδωσε ο πατέρας του την Ένωση Κέντρου, έχουμε διαφορές. Αλλά αυτό είπε αλήθεια, ότι δεν μπορείτε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πάτε στις περιφέρειές σας. Είπε αλήθεια χθες ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχετε πρόβλημα ασφάλειας, το οποίο πρόβλημα το δημιουργήσατε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ από την πολιτική σας, την αντιλαϊκή, από τα ψέματα που είπατε. Εγώ ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε αυτή τη χώρα 6 χρόνια ένας άνθρωπος που έγινε πρωθυπουργός έλεγε ότι έχει άλλες λύσεις, ότι θα ενώσει τον Νότο κατά του Βορρά, ότι θα κάνει την Ευρώπη να τρέμει, και αυτός ο άνθρωπος πήγε και υπέγραψε τα πάντα και καλεί τώρα τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες να πληρώσουν. Και έχει το θράσος
και δεν ζήτησε ούτε μια συγγνώμη μπροστά στην κοινωνία. Ένας άνθρωπος που είχε παρουσιάσει εντελώς άλλη εικόνα από αυτή που, είναι, που δείχνει και είναι σήμερα. Μια συγγνώμη. Να πει αλλιώς νόμιζα, ήμουνα με τα οράματα της παλιάς αριστεράς, δεν είχα πάει στην Ευρώπη να δω πώς ζει ο άλλος ο κόσμος, πώς λειτουργεί ο σύγχρονος κόσμος και πίστευα ότι με το που θα πάω θα κάτσει σούζα η κυρία Μέρκελ. Δεν το κατάφερα, ζητώ συγγνώμη. Τώρα να ζήσει η Ελλάδα, να μην ζήσει. Και έκανα αυτό που έκανα, έκατσα και υπέγραψα. Αν το έλεγες το έτσι, με μια συγγνώμη, με μια μεταμέλεια, θα μπορούσα να τον λογαριάσω σαν σοβαρό άνθρωπο. Αυτός έκανε δημοψήφισμα. Το Γιώργο Παπανδρέου τον είπαμε τρελό όταν πήγε να κάνει το δημοψήφισμα. Εσείς όταν κάνετε το δημοψήφισμα, που έκανατε, τι θέλατε, το όχι τι είναι. Όχι στην Ευρώπη ήτανε. Σε ένα ερώτημα λέει όπως διατυπώθηκε. Και το ίδιο βράδυ έγινε και ναι και όχι, ναι. Άλλη εξαπάτηση της κοινωνίας αυτή. Ούτε σε αυτό μια συγγνώμη. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν τρελός και τον είπατε και εσείς τρελό όταν ζήτησε δημοψήφισμα. Εσείς ήσασταν γνωστικοί. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουν τελείως στραβώσει όλα και ότι οι αγρότες, αυτοί οι πολλές φορές αμόρφωτοι αγρότες που έχουν όμως μεγάλη γενναιότητα και μεγάλη καρδιά, είναι υποτίθεται οι πατεράδες μας ή τα αδέρφια μας, γιατί όλοι σε αυτή την αίθουσα πιστεύω έχουν αγροτική ρίζα, λένε την αλήθεια, ζητούν από μηδενική βάση. Γιατί δεν μπορεί ο κάθε κύριος Κατρούγκαλος από το Κολωνάκι να καταλάβει το πρόβλημα του αγρότη. Και γιατί έχετε γίνει του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας τρόφιμοι του Κολωνακίου και πίνετε εκεί τον εσπρέσο σας. Και θέλετε να πείσετε ότι αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα της αγροτιάς. Δεν τα αντιλαμβάνεστε. Και είναι κατηγορούμενο το κοινοβούλιο μπροστά στον ελληνικό λαό. Ότι περί άλλα τυρβάζει. Ζήτησα η σύμβουλή σας. Πόσους σύμβουλους έχετε? Έκανα αίτημα στο Βούτσι, δεν μου απαντάει. Για δεν μου απαντάει. Πόσους μετακλητούς, πόσους σύμβουλους έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία? Να μάθει ο ελληνικός λαός πόσους έχετε, πόσους πληρώνουμε, πόσο κοστίζει αυτή η δημοκρατία που θα την λέει ο ελληνικός λαός καταραμένη σε λίγο με τον τρόπο που ενεργείτε και δράτε. Κάνω έκκληση στην κυβέρνηση να υποβάλει την παρέτησή της στο συντομότερο, γιατί είναι μια κυβέρνηση που δεν έχει κανένα λαϊκό έρισμα. 35% πήρατε το Σεπτέμβριο και ο Καμένος τώρα στις δημοσκοπήσεις έχει το μισό από την Ένωση Κεντρών. 36, έχει γίνει πόσο αυτό, με αυτά που κάνετε έχει γίνει 20. 20% του ελληνικού λαού. Αυτό έχετε και θέλετε να κάνετε μεταρρυθμίσεις? Πιστεύετε ότι θα σας λάβει κανείς σοβαρά υπόψη? Λίγες είναι οι μέρες σας. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, κύριο Λεβέντη.